στο βραβευτείο ομότιμος καθηγητής της Αμπελουργίας, ο κύριος Εμμανουήλ Σταυρακάκης. Το βιογραφικό θα το διαβάσει ο κύριος Γιώργος Παντακός, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Γεννήθηκε στα ηρωικά Αμόρια, ας μου επιτραπεί, είναι το τρισέγγωξο χωριό που εκάηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια των αιώνων και πατέρας του ήταν ο πατριώτης, γνωστός όλη την Κρήτη ως αεροπόρος, αρχηγός της αντιστασιακής οργανώσεως ΕΑΟ Ψιλωρίτης, 41-45. Πάει μετά την απελευθέρωση ότι προσέφερε πολλά. Μητέρα του η Μαρία Σταυρακάκη, το γένος Κουλά, μεγάλωσε στο Ηράκλειο κοντά στο Βανουργιανό σχολείο, τέλειωσε το πρακτικό λύκειο Ηρακλείου, το πρώτο. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Σιμπάκη, καθηγήτρια Αγγλικής και έχουν δύο παιδιά, τον Νικόλαο και τη Μαριτίνα. Ζει από το 1978 στη Δάφνη. Τυχιούχος και διδάκτορας των γεωπονικών σπουδών στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, σήμερα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Αμπελουργίας από το 86-93 και 97 έως 2013. Έχει διατελέσει μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 84-89 και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2000 έως 2004. Ειδικό γραμματέα ανωτάτης εκπαίδευση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 93-95. Πρίτανης και αντιπρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 ως 2006. Εθνικός εκπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Ήμου 95-2003. Μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών σε θέματα και διεθνή περιοδικά στον τομέα της αμπελουργίας και ειδικότερα στη μελέτη των ποικιλιών αμπέλων. Έχει συμμετάσχει ως πρόεδρος και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδριών με αντικείμενο την αμπελουργία. Και την αμπελογραφία της επιπτώσης της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό και ιδιαίτερα στον κρητικό αμπελώνα. Έχει επίσης συγγράψει επιστημονικά συγγράμματα και συγκεκριμένα αμπελογραφία, αμπελουργία. Ενώ σε συνεργασία με τη διδάκτορα Μαριτίνα Σταυρακάκη έχουν εκδώσει την κρητική αμπελογραφία στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Δύο λόγια για τα παραπάνω βιβλία είναι άκρως ενδιαφέρον, διότι είναι η πρώτη αμπελογραφία των κρητικών ποικιλιών που εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα. Περιλαμβάνει τη μελέτη, ανάδειξη και αξιοποίηση 38 κρητικών ποικιλιών, αμπέλου γνωστών και ξεχασμένων, με πληροφορίες για την ετυμολόγηση των ονομάτων, τα συνώνυμά τους, την προέλευσή τους, στην ιστορία, τις καλλιεργικές τους αρετές. Αλήθεια, πόσοι ξέρουμε ότι το Κανισκαδιανό σταφύλι είναι το ίδιο με το Κοτσιφάρι, αλλά πήρε αυτό το συνώνυμο γιατί συνήθιζαν τα παλιά χρόνια να βάλουν το κανίσι. Και βέβαια δεν μπορούσαν να λείπουν από την κριτική αμπελογραφία το Σουλτανί Αμπέλι και το Ραζακί Σταφύλι, ονόματα που επικράτησαν στην Κρήτη για τη Σουλτανία και το Ραζακί, δύο εμβληματικές ποικιλίες αμπέλου που συνδέθηκαν στενά με τον κριτικό αμπελουργό, καθώς και μία σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά τον κριτικό Μαλβαζία. Ακόμα και οι έγχρωμες φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα ασφαλώς θα κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες των ποικιλίων μας. Πολιτιστική δράση. Ιδρυτικό μέλος του Θεσμού των Ελευθέρων Ανοιχτών Πανεπιστημίων του Υπουργείου Πολιτισμού 82-89. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας 82-2007. Μέλος της Επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 90-2006. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών ίσταμε Ανδρέας Παπανδρέου 95-2006. Διετέλεσε
μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος από το 1975, έχει εργαστεί από τις θέσεις του Γραμματέας Κλαδικής Οργάνωσης Πανεπιστημιακών και της Τομεακής Επιτροπής Παιδεία 1987-1984, του αναπληρωτής Γραμματέας του Ψωμής Πολιτισμού 1985-1987, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1987-1990 και του μέλους των Τομεακών Επιτροπών Παιδείας και Πολιτισμού 1992-1996. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Δάφνης 2011-2014, πρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού το 1990-1995, πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Σταυρακάκης, ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Την πλακέτα για τον κύριο Σταυρακάκη θα επιδώσει ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας, ο κύριος Στέλιος Ψαρός. Ελάτε κύριε Ψαρέτη. Στην αμογενή κοινωνία λένε ότι οι οικογένειες χωρίζονται σε αυτές των αρμάτων και σε αυτές των γραμμάτων. Και τοποθετούν τη δική μου οικογένεια των Σταυράκηδων στη δεύτερη κατηγορία, των γραμμάτων. Πέρασαν όμως πάρα πολλά χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσω την έννοια που έδωναν σε αυτή την έκφραση τη σχεδόν αγράμματη αμογενή, ιδιαίτερα η Καραπουριανή. Κατάλαβα τελικά ότι δεν εννοούσαν τα γράμματα ως μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης. Έδιναν ένα βαθύτερο νόημα. Εννοούσαν την παιδεία, τη μόρφωση. Να μην μείνει ο άνθρωπος ξύλο απελόκητο που συνηθίζαμε να ακούμε εκείνα τα χρόνια. Δύο παραδείγματα από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 50 που ζούσαμε στο Ηράκλειο μας έλειπαν πολλά από τα αναγκαία της καθημερινής ζωής. Όμως ο πατέρας φρόντισε δίπλα από τον παραδοσιακό μπουφέ σε ένα μικρό σαλονάκι ή σε ένα μικρό σπίτι στο Καμαράκι να βάλει μια μικρή ξύλινη βιβλιοθήκη και να τη γεμίσει με βιβλία, ιστορικά, λογοτεχνικά και βέβαια στα πάνω-πάνω ράφια είναι τα βιβλία του Καζαντζάκη, πώς μπορούσαν να λείπουν. Σε εκείνη την ανεπανάληπτη πρώτη έκδοση, αν τη θυμάστε. Την ίδια εποχή, το 1953, θυμούμε σαν να είναι τώρα, τους Απανταχού Ανογιανούς και Σταυράκηδες να γιορτάζουμε τα εγγένεια του Σταυράκη Γυμνασίου Αναγίων, η ίδρυση του οποίου καθόρισε κατά την ταπεινή μου γνώμη σε σημαντικό βαθμό τη σύγχρονη πορεία και εξέλιξη της Ανογιανής κοινωνίας. Ο Μιχαήλ Σταυράκης, στην αυτοβιογραφία του, δίνει παραστατικά τους λόγους που τον οδήγησαν να διαθέσει όλη την περιουσία,
που 40 χρόνια με κόπους έβγαλε στην Αμερική για να φτιάξει αυτό το γυμνάσιο. Και έλεγε χαρακτηριστικά, ή μάλλον έγραφε χαρακτηριστικά στον πατέρα μου, που ήταν και ανιψιός του, για να μορφωθούν τα νογιανάκια. Αυτές οι εικόνες και τα μηνύματα των λόγων και των έργων ζωής εντυπώθηκαν στην παιδική μνήμη και στο παιδικό ασυνείδητο, όπως διαμαρκώνονταν σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Και λέω ιδιαίτερο γιατί ήμουν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ένα από εκείνα τα μαγιανάκια που είχαν διπλή ζωή. 9 μήνες στη χώρα, έτσι λέγαμε το Ηράκλειο, και 3 μήνες τους καλοκαιρινούς στα Νόγια, και ειδικότερα στο Περακόρι. Ήταν χαρακτηριστικό και το θυμάμαι. Μόλις έπαιρνα το ενδεικτικό, σε όλα τα χρόνια του Δημοτικού, 9 μου βάζαν, ποτέ 10, σε 2 ώρες βρισκόμουν στη Χανιόπορτα να πάρω το λεωφορείο και να φτάσω στο Λιβάδι. Όσοι έχετε πάει στο Περακόρι, το ξέρετε. Αυτά τα λέω γιατί θέλω να ομολογήσω ότι η επίδραση της περαγωγιανής κοινωνίας αυτούς τους 3 μήνες, κάθε χρόνο, μέχρι και τα 16 χρόνια, ήταν καθοριστικά για μένα. Στη διάρκεια των αμαγενών καλοκαιριών αποθυσάρθησαν όλα εκείνα που κάνουν ένα παιδί στα δύσκολα μεταπολιτικά χρόνια, συναισθηματικά πλούσιο, ισορροπημένο και του έδωσαν τα εφόδια για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ζωή. Και αυτά τα αμαγενά καλοκαίρια τα σκέφτομαι συχνά, ιδιαίτερα τώρα στα γεράματα εδώ στην Αθήνα. Όχι όμως με νοσταλγία. Όχι με νοσταλγία για τα ξένια στα χρόνια που περάσαμε εκεί τα παιδικά. Αλλά τα σκέφτομαι με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που βοήθησαν στη διαμόρφωση της ζωής μου. Αντίθετα, τα γυμνασιακά χρόνια στο Ηράκλειο σχεδόν τα έχουν εκτυπωθεί από τη μνήμη μου. Ήταν δύσκολα και δυσάρεστα. Όπως και αυτά άφησαν το στίγμα τους. Επιλεκτικά μονοθυμούμε τις ατέλειωτες ώρες που περνούσαν στο γήπεδο του Ομίλου, έτσι λέγαμε τότε τον Νόρ, και σχηματογραφικές αίθουσες, πρώτα της Μινιώα, μετά της Ηλέκτρα, τον Κρότο, τον Ορφέα, 5-6 φορές το ίδιο έργο. Και η μεν επαγγελματική ποδοσφαιρική μου σταδιοδρομία τέλειωσε πρόερα και κάπως άδοξα, η αγάπη για τον κινηματογράφο, όπως ακούσατε από αυτά που είχε την καλοσύνη να πει ο Γιώργης, κρατάει ακόμα. Σας κούρασα, αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω με 2-3 ιδιαίτερες αναφορές. Πρώτα στον πατέρα μου. Έναν ιδιωτελή, ακομιστή και ενεργό πολίτη που η θετική του άβρα με συνοδεύει ακόμα. Οραματιστής και παιδαγωγός, ενέπνεε, άνοιγε δρόμους, κατήφθαινε, αλλά ποτέ δεν επέβαλε τίποτα. Δίπλα του η μάνα μου, με την γιαγιά, ήταν βράχη απλόνητη πίστης και αποσίωσης. Και ακόμα να αναφέρω στα αδέλφια μου που πρώτα χάριξαν τα μονοπάτια μιας της επιστημονικής ζωής. Και να κλείσω με τους δασκάλους μου στο πρώτο πρακτικό Λύκειο Ιρακλείου στο Καπετανάκιο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο που με έδωσαν τον σχηματισμό για τον δρόμο της γνώσης. Σε όλους αυτούς οφείλω την παρουσία.